Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πράγματι προσήλθαμε σήμερα εδώ όχι με πρόθεση αντιδικίας, αλλά με πρόθεση να καταθέσουμε το πρόγραμμα και το έργο μας, να διατυπώσουμε τις διαφωνίες μας, αλλά κυρίως να επιδιώξουμε συνένεση και συνεννόηση. Μέσα από τις διαφωνίες μπορεί να προκύψει αυτό που ονομάζουμε το κοινό καλό, ο κοινός τόπος για την εκπαίδευση. Δυστυχώς είναι δύσκολο να υπάρξει τέτοιου είδους συνένεση όταν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μέτωπο κινδυνολογίας, καταστροφολογίας, όλα τα κατέστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ σε 1,5 χρόνο, όλα ήταν καλά τα προηγούμενα χρόνια, όταν η βασική προγραμματική εξαγγελία του κ. Μητσοτάκη είναι ότι αν ο λαός κάνει το λάθος και τον φέρει στην κυβέρνηση, θα τα ακυρώσει όλα. Όλοι καταλαβαίνουν λοιπόν πόσο υποκριτική και ανηλικρινής είναι από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης η επιδίωξη συνένεσης για την εκπαίδευση. Κρινόμαστε όμως από το έργο μας καταρχήν. Είμαστε κυβέρνηση κοντά 1,5 χρόνο. Το άνοιγμα των σχολείων είναι το πρώτο βήμα για την επιστροφή στην κανονικότητα. Μετά από πολλά χρόνια τα σχολεία άνοιξαν με τους εκπαιδευτικούς και τα βιβλία στην ώρα τους. 24 εκατομμύρια αντίτυπα σχολικών βιβλίων είχαν αποσταλεί στα σχολεία από τον Ιούλιο. Μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου είχαν προσληφθεί περίπου 12.000 αναπληρωτές για πρώτη φορά μέσω ΑΣΕΠ, όταν την αντίστοιχη ημερομηνία το 2012-2013 ήταν μόλις 1.431 αναπληρωτές. Με δεδομένο ότι η κυβέρνησή μας εξασφάλισε 21.000 περίπου πιστώσεις για αναπληρωτές, θα συνεχίσουμε τους απαραίτητους διορισμούς μέχρι την πλήρη κάλυψη των αναγκών εντός του επόμενου χρόνου. Για πρώτη φορά δώσαμε προτεραιότητα στις προσλήψεις για την ειδική αγωγή. Για το σχολικό έτος 2016-2017 ιδρύουμε 538 νέα τμήματα ένταξης στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 23 νέες σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε να πάρω κάποια στοιχεία εδώ να καταθέσω στη Βουλή. Θα του προσθεθείτε έτσι αλλιώς ύστερα. Είναι φίλος κύριε Κεγκέρογλου, στους φίλους όπως και χθες. Σας ευχαριστώ. Καταθέτω στη Βουλή έναν πίνακα που δείχνει τα χρόνια του Μνημονίου από το 2010 μέχρι σήμερα ποια είναι η σχέση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών μέχρι αυτή την ημέρα που μιλάμε. Σε σχέση με φέτος, έχουμε με το 2010-2011 προσλήψεις περισσότερες 34,96%. Σε σχέση με το 2011-2012 έχουμε περισσότερες προλήψεις φέτος κατά 61,76%. Σε σχέση με το 2012-2013 89,51%. Σε σχέση με το 2013-2014 712% περισσότερες προσλήψεις. Σε σχέση με το 2014-2015 38% περισσότερες προσλήψεις. Και πέρσι βεβαίως υπήρξε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που εμπόδιζε να γίνουν νωρίτερα οι προσλήψεις. Φέτος λοιπόν τα στοιχεία είναι αδιάσυστα, τα σχολεία ξεκινήσαν με τους καθηγητές τους και αυτά είναι τα στοιχεία που καταθέτω για τα πρακτικά της Βουλής σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας θυμίζω ότι το 2011 τα σχολεία λειτουργήσαν χωρίς βιβλία και μόνο με φοροτυπίες. Γιατί έτσι αντιλαμβάνονταν τον εξυγχρονισμό και την αριστεία η τότε Υπουργός Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, λειτουργήσαν και με χιλιάδες κενά καθηγητών, ενώ συγχωνεύτηκαν συχνά βία εκατοντάδες σχολεία. Στις επόμενες χρονιές των μνημονίων, διαχειρός Κυριάκου Μητσοτάκη, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, δηλαδή σε καθεστώς ή μη απόλυσης, 2.500 εκπαιδευτικοί, με αποτέλεσμα να κλείσουν πολλά τμήματα των ΕΠΑΛ και να ευνοηθούν σκανδαλωδώς τα ιδιωτικά ΙΕΚ. Το Σεπτέμβριο του 2014 η χρονιά ξεκίνησε με την έκκληση του τότε Υπουργού Παιδείας και στελέχους του ΠΑΣΟΚ να δουλέψουν εθελοντικά συνταξιούχοι καθηγητές για να καλυφθούν τα κενά. Αν λοιπόν κανείς αναλογιστεί τι συνέβαινε στα χρόνια στα σχολεία αυτά, μπορεί να εκτιμήσει το φετινό αποτέλεσμα της οργανωμένης προσπάθειας για την αναδιοργάνωση και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Αν τύχε έστω και ένα κενό, θα ήταν κεντρικό θέμα στα δελτία ειδήσεων.
Και πρέπει να πω ότι αυτή ακριβώς η κατάσταση εξηγεί γιατί σταθερά, ύστερα από 11 χρόνια, στο βαρόμετρο της MRB διαπιστώνεται ότι υπάρχει μια αύξηση της εκτίμησης και του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης προς τη δημόσια εκπαίδευση. Από το 54% που ήταν το Δεκέμβριο του 2014, έχει ανέβει στο 68,5% τον Ιούνιο του 2016. Η αναγκαία αντιμετώπιση των χρόνιων λειτουργικών προβλημάτων είναι προϋπόθεση για τη δημοκρατική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Στόχος μας είναι ένα σχολείο ποιότητας και ισότητας. Και τα δύο αυτά ποιοτικά στοιχεία του σχολείου δοκιμάστηκαν ακόμη περισσότερο στην περίοδο της κρίσης. Χωρίς όμως ισότητα δεν υπάρχει ποιότητα. Και χωρίς ποιότητα δεν υπάρχει ισότητα. Στο πλαίσιο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, καθώς και της Επιτροπής για τον Εθνικό Κοινωνικό Διάλογο, πραγματοποιήθηκε τους προηγούμενους μήνες ένα σημαντικό έργο. Στη διαδικασία συμμετείχαν άνθρωποι από όλο το πολιτικό φάσμα. Πολιτικοί, μάχημοι εκπαιδευτικοί, αλλά και τεχνοκράτες, όπως λέγεται. Η διαφορά θεωρήθηκε ο πλούτος. Και ο λόγος και ο διάλογος δεν άρχισε και δεν τελείωσε, όπως συνέβαινε παλαιότερα, σε μια διαμάχη για τα πανεπιστήμια. Αντιθέτως, ο διάλογος και στις δύο διοργανώσεις των επιτροπών τροφοδότησε προβληματισμούς για την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια, τη γενική, την τεχνική, την ειδική, καθώς και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σας καταθέτω τα πορίσματα της Επιτροπής του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου υπό την προεδρία του καθηγητή κ. Αντώνη Λιάκου, καθώς και τα πορίσματα της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής υπό την προεδρία του συναδέλφου μας, βουλευτή και καθηγητή κ. Κώστα Δαυρόγλου. Αυτά είναι τα πορίσματα της Βουλής. Και αυτό είναι το πόρισμα της Επιτροπής υπό τον κύριο Λιάκο. Οι μεταρρυθμίσεις που προδιαγράφονται στα πορίσματα αυτά σκοπό έχουν να εξυγχρονίσουν τη λειτουργία του σχολείου, αλλά κυρίως να το μετατρέψουν σε ένα χώρο που προσφέρει τη χαρά της γνώσης και της ανακάλυψης στους μαθητές, προετοιμάζοντας μαθητές και όχι ανταγωνιστές, προετοιμάζοντας τους μαθητές ως δημοκρατικούς πολίτες. Να επιβεβαιώσουν την προτεραιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης στην πορεία της εθνικής ανασυγκρότησης. Επεξεργαζόμαστε ένα συνολικό τριετές σχέδιο για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Επισημαίνουμε τις τρεις προτεραιότητές του. Πρώτον, δεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και αλλαγή του γυμνασίου, ώστε να παρέχει την εγκύκλια παιδεία σε όλα τα παιδιά. Προς την κατεύθυνση αυτή ήδη καταργήσαμε τη σωρία εξετάσεων που μετέτρεπαν το γυμνάσιο ως εξεταστικό κέντρο και υποβάθμιζαν τη μορφωτική διαδικασία. Παρένθεση. Ποια χώρα έχει δεχθεί επένους για το εκπαιδευτικό της σύστημα? Η Φιλανδία. Ξέρετε πότε δίνουν για πρώτη φορά εξετάσεις στα παιδιά της Φιλανδία? Στα 16 τους. Ίσον προσπάθεια. Οι εξετάσεις αύξησαν το άγχος των παιδιών και συρρήκνωναν τον ωφέλιμο διδακτικό χρόνο. Ενισχύουμε τη συνεργατική και βιωματική διδασκαλία και εναλλακτικούς τρόπους αποτίμησης της προόδου των παιδιών. Την ευθύνη για την αλλαγή αυτή έχει θεσμικά το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο έχει αναδιοργανωθεί και λειτουργεί αποτελεσματικά υπό την προεδρία του καθηγητή κ. Γεράσιμου Κουζέλη. Δεύτερος άξονας του τριετούς. Η κατάργηση των πανελληνίων εξετάσεων για τα ΑΕΗ. Αυτό προϋποθέτει αλλαγή τουλάχιστον των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, καθώς και αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ενώ στο γυμνάσιο τα παιδιά θα διδάσκονται μαθήματα σε εύρος, στο Λύκειο θα επικεντρώνονται και θα διδάσκονται σε βάθος. Επίσης, μελετάμε την πρόταση η εισαγωγή να γίνεται σε σχολές και όχι σε τμήματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο ισχύον τρόπος πρόσβασης στα πανεπιστήμια έχει εξαντλήσει τη δυναμική του και έχει ξεπαραδιάσει τις λαϊκές οικογένειες. Αυτή η Βουλή μπορεί και πρέπει να καταλήξει στο νέο τρόπο πρόσβασης των παιδιών στα πανεπιστήμια. Με ευρεία συνένεση, γιατί οι αλλαγές στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα ο τρόπος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι θέμα μιας τετραετίας. Το άκουσα και από άλλους ομιλητές και το σημειώνω με ικανοποίηση. Προτείνω και ελπίζω να έχω στο σημείο αυτό τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων το κρίσιμο αυτό ζήτημα να ανατεθεί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η οποία πρέπει, αξιοποιώντας το πόρισμα της Επιτροπής Διαλόγου, να καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα για τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια σε εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε τα παιδιά που θα μπουν στο Λύκειο από του χρόνου να γνωρίζουν με ποιο σύστημα θα μπουν στα πανεπιστήμια.
Ο τρίτος άξονας είναι ο νέος χώρος έρευνας και εκπαίδευσης που αναφερθεί αναλυτικά η κυρία Αναγνωστοπούλου. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ τώρα. Από μερικούς προβάλλεται η πανάκια των ιδιωτικών πανεπιστημίων ότι με αυτά θα διορθωθούν τα κακώς κείμενα στα δημόσια ΑΕΗ και θα αναπτυχθεί μια αγορά εκπαιδευτικών ευκαιριών. Τα ακούσαμε και εδώ σήμερα. Όσοι υποστηρίζουν αυτά δείχνουν μια βαθιά άγνοια της ευρωπαϊκής πραγματικότητας, όπου τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής τους κουλτούρας. Ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός και στην πλειοψηφία τους είναι υποβαθμισμένα. Αντιθέτως, τα δημόσια πανεπιστήμια και στην Ευρώπη και στη χώρα μας, με μεικτά χρηματοδοτικά συστήματα, προηγούνται μακράν ως προς το επίπεδό τους. Τι άλλο δηλώνει το γεγονός ότι η απόφυλη των δημόσιων πανεπιστημίων είναι τόσο περιζήτητη στην Ευρώπη? Κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, μην απαξιώνετε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Μην το συκοφαντείτε. Μην το παρουσιάζετε ως αρένα βίας και ανομίας. Το δημόσιο πανεπιστήμιο που το έχει αγνοήσει η πολιτεία, προσπαθούμε να το στηρίξουμε με πολλούς τρόπους. Πιστεύουμε δεν πρέπει να υποκύπτουμε στον νεοφιλελεύθερο δογματισμό και λαϊκισμό, σύμφωνα με τον οποίο εκ προημίου κάθε τι το δημόσιο είναι προβληματικό και κατώτερο, ενώ κάθε τι το ιδιωτικό είναι ανώτερο. Λαϊκισμός που συχνά κρύβει ιδιοτέλειες, έστω κι αν ακόμα έχουν ένα στοιχείο αναχρονισμού, πίσω στο 1864. Αλλά τότε, αν διαβάσετε το Σύνταγμα, δεν μιλούσε για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μιλούσε για πανεπιστήμια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το συνολικό, λοιπόν, τριετές σχέδιο. Κυρίες και κύριοι, καταφέραμε και επαναδιαπραγματευτήκαμε με τον ΟΣΑ τη σύνταξη μιας νέας έκθεσης που θα συμβάλλει στην υλοποίηση των νέων πολιτικών μας προτεραιοτήτων. Η έκθεση του 2011, γνωστή και ως έκθεση Διαμαντοπούλου, είναι μια έκθεση που στηρίχθηκε σε στοιχεία πριν την κρίση και ουσιαστικά επεξεργάζονταν ακραίες νεοφιλελεύθερες επιλογές των περασμένων κυβερνήσεων. Αυτή η έκθεση αποτελεί παρελθόν. Αυτό σε πείσμα πολλών εγχώριων δογματικών νεοφιλελεύθερων. Το έχουν δεχθεί και οι θεσμοί, με τους οποίους είμαστε σε μια συνολική συζήτηση που περιλαμβάνει τους νέους διορισμούς και την αύξηση των κονδυλίων για την εκπαίδευση. Το τριετές σχέδιο μπορεί να συνδυαστεί με τη σταδιακή αποδέσμευση της εκπαίδευσης από την επιτήρηση των θεσμών. Άλλωστε, η εκπαιδευτική πολιτική, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αποτελεί αντικείμενο των εθνικών πολιτικών. Άκουσα με ενδιαφέρον αυτό που είπε η κυρία Γεννηματά, ότι κι αυτή θέλει να μην είναι στο μνημόνιο η εκπαίδευση και ότι στην εποχή της, είπε, στην εποχή των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, δεν ήταν. Κοιτάξτε. Η έκθεση Διαμαντοπούλου που ανέφερα νωρίτερα το 2011 είναι η προσωποποίηση του μνημονίου. Έχουμε καταθέσει στους θεσμούς ολοκληρωμένη μελέτη για την αναγκαιότητα 20.000 διορισμών στην επόμενη τριετία, αρχής γενομένης από του χρόνου με νέο σύστημα διορισμών. Από φέτος σπάει το καθεστώς αδιοριστίας με το διορισμό 470 εκπαιδευτικών διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008. Η σταδιακή αύξηση των δημοσίων κονδυλίων για την παιδεία είναι αναγκαία προκειμένου η Ελλάδα να συγκλίνει με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η αύξηση των δαπανών θα παρακολουθήσει τη γενικότερη πορεία αύξησης του ΑΕΠ. Τι μας λέει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης? Ότι είναι εύκολο, υπερβαίνοντας τους στόχους του μνημονίου, δηλαδή χωρίς να του το ζητάνε οι θεσμοί, να κάνει περικοπές από την υγεία και την παιδεία 700 έως 800 εκατομμυρίων ευρώ? Πρόκειται για πρόκληση τεραστίων διαστάσεων. Για ευθεία ομολογία ότι η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του κ. Μητσοτάκη έχει πλέον ως κεντρικό πολιτικό στόχο τη συντριβή του κοινωνικού κράτους. Θα ήθελα να καταθέσω στα βασικά της Βουλής τη σχετική δήλωση του κ. Μητσοτάκη στη συνέντευξή του στο Sky, καθώς επίσης και τα όσα είπε στη Θεσσαλονίκη για το ίδιο ζήτημα. Κυρίες και κύριοι, η μεταρρύθμιση στηρίζεται στην εμπιστοσύνη προς τους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι λόγια αυτά. Είναι πράξη. Με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε ένα κλίμα ελευθερίας και δημοκρατίας στην εκπαίδευση. Καταργήθηκε η τιμωρητική αξιολόγηση. Επανήλθαν οι διαθέσιμοι απολυμμένοι εκπαιδευτικοί και μαζί τους πάνω από 8.000 μαθητές και ιδιαίτερα μαθήτριες στην τεχνική εκπαίδευση. Δόθηκε η δυνατότητα να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί στην επιλογή των διευθυντών σχολείων. Και κατά 85% εξελέγησαν οι προηγούμενοι, που επιβεβαιώνουν ότι εμείς δεν φτιάξαμε καθεστώς, εμπιστευτήκαμε την ψήφο των εκπαιδευτικών. Η δημοκρατική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση επιδιώκει την ενίσχυση του συλλόγου των καθηγητών.
προκειμένου να αναδειχθεί η αυτονομία των σχολικών μονάδων και να περιοριστεί ο κρατικός συγκεντρωτισμός. Επίσης, ξαναρχίζει από φέτος η επιμόρφωση των καθηγητών, η διαρκής εκπαίδευση τους τόσο για θέματα περιεχομένου όσο για θέματα διδασκαλίας μαθημάτων. Σχεδιάζουμε τα σχολεία να είναι ανοιχτά στην κοινωνία, να είναι πολιτιστικά σημεία αναφοράς για τη γειτονιά. Στην κατεύθυνση αυτή προσβλέπουμε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Τέλος, προχωρήσαμε στην κατοχύρωση των στοιχειωδών δικαιωμάτων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, που αποτελεί προϋπόθεση για την αξιοπιστία της ιδιωτικής εκπαίδευσης, διότι απειλούμενος και φοβισμένος δάσκαλος, δάσκαλος που αμφισβητούν την αξιοπρέπεια, δεν μπορεί να αποτελεί παράδειγμα για τα παιδιά. Επίσης, προχωρήσαμε στην αναγνώριση ασφαλιστικών δικαιωμάτων για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους εκπαιδευτικούς στα φροντιστήρια. Προηγουμένως, είδα εδώ στην αίθουσα, έχει φύγει την κυρία Γιαννάκου, και την οποία χαιρέτησα και της ευχήθηκα καλή ανάρρωση. Παίρνω την αφορμή από την παρουσία της να πω ότι το Υπουργείο Παιδείας, μετά από αρκετά χρόνια, είναι έτοιμο να εφαρμόσει τον νόμο Γιαννάκου για τα παράτυπα πτυχία. Και είναι άλλη μια έμπραχτη απόδειξη ότι το Υπουργείο μας δεν αναβάλει, χάνει συχνά άλλων σκοπιμοτήτων, την επίλυση εκκρεμωτήτων. Θα ήθελα επίσης να σας πω για αυτό που ακούσει για τα ιδιωτικά σχολεία, ότι δεν τους αφήνουμε να έχουν τα απόγευμα εργασίες και δραστηριότητες, ότι προχθές, πριν δύο μέρες, η Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής ενέκρινε την αίτηση 15 ιδιωτικών σχολείων για να έχουν παράλληλες δραστηριότητες το απόγευμα. Δεν απαγορεύεται αυτό. Αυτό όμως που θέλουμε να είναι καθαρό είναι ότι όσοι δουλεύουν εκτός του πλαισίου του σχολείου θα πρέπει να δηλώνονται και να δηλώνονται και στην ιδιωτική διεύθυνση ιδιωτικής εκπαίδευσης και στα άλλα αρμόδια υπουργεία. Και βεβαίως όσοι δουλεύουν εκτός θα πληρώνονται εκτός. Δεν θέλουμε φροντιστήρια να υπάρχουν στον χώρο των ιδιωτικών σχολείων για λόγους που ανέφεραν και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων. Για τον αθέμητο ανταγωνισμό, όπως είχαν πει. Το προσφυγικό. Αντιμετωπίζουμε με κοινωνική ευαισθησία, δημοκρατική αλληλεγγύη και σχέδιο το θέμα της εκπαίδευσης των παιδιών προσφύγων. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στη μόρφωση όσο μείνει στη χώρα μας. Την ευθύνη την έχει η πολιτεία και όχι οι κακοί εκπρόσωποι τοπικών ομάδων. Η κοινωνία έχει ανταποκριθεί με ανθρωπιά για τους πρόσφυγες. Έχει αντιδράσει στις περιθωριακές ξενοφοβικές συμπεριφορές. Δεν θέλει παιδιά σε γκέτο, αλλά παιδιά σε σχολεία, στην αρχή σε απογευματινές τάξεις υποδοχής. Με τη χρηματοδότηση του Διεθνού Οργανισμού Μετανάστευσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με ελληνικούς πόρους για την υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας, ξεκινάμε από τις 10 Οκτωβρίου το πρόγραμμα εκπαίδευσης 2.000 μαθητών σε τάξεις υποδοχής το απόγευμα από 7 κέντρα φιλοξενίας σε γειτονικά σχολεία σε Αττική, Μακεδονία και Ήπειρο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την επικαιρότητα αυτές τις μέρες κατά κάποιο τρόπο μονοπόλησε το θέμα του μαθήματος των θρησκευτικών. Τα νέα προγράμματα του μαθήματος των θρησκευτικών, που από φέτος εφαρμόζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τονίζω, δεν πρόκειται για μια σύγκρουση πολιτείας και εκκλησίας. Το ξαναλέω, δεν πρόκειται για μια σύγκρουση πολιτείας και εκκλησίας. Γιατί από μια τέτοια σύγκρουση, το ξέρουμε από το παρελθόν, με άλλες αφορμές, δεν κερδίζει καμία πλευρά. Δεν κερδίζει ο ίδιος ο λαός. Τα νέα προγράμματα των θρησκευτικών έχουν εκπονηθεί από Επιτροπή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με τη συμμετοχή διακεκριμένων θεολόγων και σε διάλογο με εκπροσώπους της Εκκλησίας. Διδάσκονται πιλωτικά σε συγκεκριμένα σχολεία εδώ και 3 χρόνια, δηλαδή και επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Και ήρθε η ώρα, όπως είχε συμφωνηθεί, να υπάρξει αξιολόγηση και να εφαρμοστούν. Τα θρησκευτικά από ομολογιακό μάθημα γίνονται μάθημα γνώσης των θρησκειών, βεβαίως με προτεραιότητα στην Ορθοδοξία. Ό,τι σημαίνει αυτό, που είναι ένα ευρύτερο θέμα, είναι ο πολιτισμός, ο Ορθόδοξος πολιτισμός. Τα προγράμματα θα εφαρμοστούν από φέτος και θα αξιολογηθούν από το ΙΕΠ, όπως συμβαίνει με όλα τα μαθήματα, ώστε από του χρόνου να κυκλοφορήσουν και τα νέα σχολικά βιβλία. Τα θρησκευτικά είναι ένα μάθημα όπως όλα τα άλλα. Και στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων προωθούμε τον εξυγχρονισμό και τη βελτίωση, δηλαδή τη στοχευμένη αλλαγή όλων των μαθημάτων. Η Εκκλησία προβάλλει αντιρρητικό λόγο. Δεν είναι η πρώτη φορά. Και για τα ισχύοντα βιβλία είχε διαφωνήσει
αλλά η τότε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ δεν το έλαβε υπόψη της και προχώρησε στην εφαρμογή τους. Συντομεύεται, κύριε Υπουργέ, να κλείσουμε. Την έχει η πολιτεία. Το σχολείο είναι κοσμικό, είναι ανεξίθρισκο, είναι ουδετερόθρησκο. Δεν είναι μόνο η συνταγματική επιταγή, ούτε η αποφάση του Συμβουλίου της Ευρώπης που επιτάσσουν τέτοιου είδους μάθημα στα σχολεία για τα θρησκευτικά. Είναι και η πραγματικότητα της σημερινής σχολικής τάξης, πολυθρησκευτικής και πολυεθνικής σε πολλές περιπτώσεις, που επιβάλλει ένα μάθημα γνώσης όλων των θρησκειών. Είναι ο σύγχρονος κόσμος, όπου οι θρησκείες διαδραματίζουν έντονο ρόλο. Σχεδιάσαμε ένα μάθημα που επιπλέον θα είναι ελκυστικό, γιατί θα διδάσκεται με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και όχι μετατρέποντας την αίθουσα σε κάποιο είδους άμβονα. Άκουσα τους πολιτικούς αρχηγούς που μίλησαν. Δεν κατάλαβα ο κ. Μητσοτάκης τι προτείνει. Είναι ευθύνη και αρμοδιότητα της πολιτείας να αποφασίσει πότε και ποιο μάθημα θα κάνει στο σχολείο, ή είναι ευθύνη άλλων θεσμών, όπως π.χ. της Εκκλησίας? Θέλω μια καθαρή απάντηση στο θέμα αυτό. Δεν άκουσα επίσης και από άλλους αν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση. Η κυρία Γεννηματά λέει υπάρχουν άλλες προτάσεις. Τις εκτιμήσαμε όλες, όχι εγώ, το ΙΕΠ. Και το πρόγραμμα το οποίο επελέγει κυρίως διαμορφώθηκε στην εποχή της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι σαφές. Η αλήθεια είναι ότι δεν άκουσα καθόλου να πει κάτι το Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ. Το σημειώνω απλώς. Να κλείνουμε, κύριε Υπουργέ. Καταθέτω τα καταπρακτικά της Βουλής με δημοκρατική ευθύνη αλλά και περηφάνεια ως Υπουργός Παιδείας τα νέα προγράμματα των θρησκευτικών στα πρακτικά. Επίσης καταθέτω το υπόμνημα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που συνηγορεί υπέρ της αλλαγής των προγραμμάτων των θρησκευτικών. Παρακαλώ στα πρακτικά να πούμε. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί η Εκκλησία αντιδρά? Δεν έχω διαβάσει την πολυσέλιδη επιστολή που έστειλε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί αντιδρά η Εκκλησία? Εγώ καταλαβαίνω. Δεν είναι η πρώτη φορά. Όταν υπάρχουν όριμες κοινωνικές αλλαγές, η Εκκλησία θέλει να έχει και αυτή το δικό της ρόλο και λόγο και αντιδρά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Οι αλλαγές όμως, επειδή είναι όριμες, προχωρούν και η Εκκλησία, επειδή γνωρίζει ότι πρέπει να λειτουργεί θετικά και επικοδομητικά με στόχο την ενότητα του λαού, δεν επιμένει στην αντίδρασή της. Μπορεί να επιμένουν κάποιοι έξαλλοι, αλλά όχι η μεγάλη πλειοψηφία που εκπροσωπεί η Εκκλησία. Θα θυμίσω μερικές περιπτώσεις. Για να είναι... Παρακαλώ πολύ να τις συμπεριλάβετε στην δευτερομιλία σας, κύριε Υπουργέ. Δεν τελείωσα, συγγνώμη. Ναι, όχι. Ένα λεπτό, με συγχωρείτε. Μπορώ να κάνω και χρήση. Όλοι μιλήσανε αρκετά. Όχι, όχι. Μη μου υποδεικνύετε τι κάναν οι άλλοι. Σας παρακαλώ πολύ. Θα ολοκληρώσω όμως. Θα ολοκληρώσετε αυτό το θέμα, αλλά στη δευτερομιλία θα μιλήσετε για 2 λεπτά. Εντάξει. Λοιπόν. Παρακαλώ πολύ, κύριε Τσιγκέρο. Θέλω να θυμίσω την περιπέτεια με τις ταυτότητες. Θέλω να θυμίσω την αντίδραση για το νέο οικογενειακό δίκαιο με τις αμβλώσεις και τον πολιτικό γάμο. Και ακόμη νωρίτερα, να θυμίσω την αντίδραση της Εκκλησίας στην απόφαση του τότε Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ευάγγελου Αβέροφ να αναγνωρίσει δικαιώματα αντιδρυσιών συνείδησης στους Ιεχωβάδες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνω. Όλη η προσπάθειά μας είναι το δημόσιο σχολείο να γίνει ακόμη καλύτερο, ένα σχολείο ποιότητας και ισότητας. Στα χρόνια της κρίσης επιδεινώθηκαν οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες. Με προκάλημα τη θεωρία της αριστείας, περιορίστηκε το ποσοστό των παιδιών από τις λαϊκές και μεσαίες τάξεις που πήγαιναν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αυξήθηκε το ποσοστό των παιδιών από τις τάξεις των ευπόρων και των μορφωμένων. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από έρευνα της Ελστάτ αλλά και της Ευρωπαϊκής Έρευνας PISA. Δεν θέλουμε λίγα σχολεία για άριστους και τη μεγάλη πλειοψηφία των σχολείων να υποβαθμίζονται. Θέλουμε όλα τα δημόσια σχολεία να είναι άριστα. Δεν θέλουμε να αντιμετωπίζονται οι μαθητές σαν πελάτες, όπως έχει χαρακτηρίσει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν θέλουμε τα σχολεία να λειτουργούν με κουπόνια. Δεν θέλουμε το κράτος να εγκαταλείψει τα σχολεία και να δίνει κουπόνια για να επιλέγουν οι γονείς, οι έχοντες γονείς, το δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο των παιδιών τους, δημιουργώντας έτσι σχολεία πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, καθιστώντας εμπόρευμα το δικαίωμα στη γνώση, υποβαθμίζοντας τους εκπαιδευτικούς, σπέροντας διακρίσεις βάρος των παιδιών συχνά και την ξενοφοβία. Αυτή είναι η διεθνής εμπειρία για τα κουπόνια τα οποία συζητεί ο κ. Μητσοτάκης. Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σχολείο της γειτονιάς.
αυτή την κατάκτηση του κοινωνικού κράτους και της δημοκρατίας. Δεν θέλουμε η αγορά να είναι ο αξιολογητής της εκπαίδευσης. Γι' αυτό η οποιαδήποτε αξιολόγηση πρέπει να στηρίζεται σε εκπαιδευτικά κριτήρια, να αποτιμά την ανταπόκριση του κράτους προς εκπαιδευτικές ανάγκες. Προέχει η συλλογική μορφή αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Γνωρίζουμε ότι η δημοκρατική μεταρρύθμιση που στηρίζεται στον εκπαιδευτικό και επιδιώκει την εκπαιδευτική ισότητα και ποιότητα υπέρ των μαθητών βρίσκεται στον αντίποδα των νεοφιλελεύθερων δογματισμών που τόσο πλήρωσε η κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια. Και ναι, δεν το κρύβουμε, ξυλώσαμε αυτές τις βεβαιότητες, αυτά τα αποστήματα που υπήρχαν στον κορμό της εκπαίδευσης. Συνεχίζουμε το μακρύ δρόμο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που δεν έγινε, όπως μελαγχολικά έχει δείξει ο αείμνηστος Αλέξης Δημαράς. Της μεταρρύθμισης που πρέπει συνεχώς να προχωρεί, γιατί διαφορετικά δεν προχωρεί και πέφτει. Η κυβέρνηση της αριστεράς εμπνέεται από το έργο και το όραμα των μεγάλων μεταρρυθμιστών, διεθνώς αλλά και στη χώρα μας, που εμπνεύστηκαν από το δημοκρατικό σχολείο και το κοινωνικό ζήτημα. Εμπνεούμαστε από τον Δημήτρη Γλινό, τον Αλέξανδρο Δελμούζο, τον Μανώλη Τριανταφυλλίδη, τη Ρόζα Εμβριώτη, τον Κώστα Σωτηρίου, τον Μιχάλη Παπαμαύρο, τον Ευάγγελο Παπανούσο και πολλούς άλλους πρωτοπόρους ιερουργούς της εκπαίδευσης. Οι παλαιοί στόχοι προβάλλουν σήμερα επίκαιροι και ανανεώνονται μέσα σε έναν ορίζοντα καινοτόμων δημοκρατικών δράσεων, για τις οποίες πάντοτε παραμένει κεντρικός ο όρος του εκπαιδευτικού ή για να ακριβολογήσουμε της εκπαιδευτικού. Η δημοκρατική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση επανεντάσσει τη χώρα μας στην Ευρώπη της γνώσης, της έρευνας, των καινοτομιών. Τελικά στην Ευρώπη της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε βήμα-βήμα να οδηγήσουμε εκεί τη χώρα, συνδυάζοντας τη λειτουργική διαχείριση με την αλλαγή και το όραμα. Σας ευχαριστώ.